το δόγμα του ΣΥΡΙΖΑ, το πας μη με θυμών αν θυμών, δηλαδή όποιος δεν είναι δικός μας είναι εχθρός μας, το εφαρμόζω Πολάκης κάθε μέρα. Ναι, αλλά αυτό είναι διχαστικό. Και αυτό τον παρακίνησε στο κέντρο υγείας να πει αυτά που είπε, διότι δεν είπε τίποτα. Είπε τίποτα ουσία για να δικαιολογήσει τη δεύτερη του παρέμβαση. Το πας μη με θυμών αν θυμών ήταν αιτία και πήρε το λόγο. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα καταρχάς στον Υπουργό. Στον Υπουργό, προσέξτε, στον Περιφερειάρχη, στο Μαλανδράκι και στο διοικητή του νοσοκομείου και να τους πω ότι να διαβάσουν καλά τα λόγια, όσοι δεν ήταν εκεί, τα λόγια του κυρίου Πολάκη. Επειδή είναι ντροπή για ένα υπουργό να λέει αυτά τα πράγματα, εγώ δεν θα πω με απαξιωτικούς όρους που αυτός χρησιμοποιεί, θα πω μόνο αυτό. Α, τους, να πάρουν θέση οι ίδιοι αυτοί, γιατί είναι επικεφαλής, η περιφέρεια, ο υπουργός και ο δήμαρχος και το νοσοκομείο έχουν άποψη. Πρέπει να μας πούνε αν αυτά που είπε ο κύριος Πολάκης προχθές έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Και δεύτερον, ένα προσωπικό μήνυμα στον κύριο Πολάκη. Προσωπικό μήνυμα. Του θυμίζω τι διημήφθη στην πρώτη μας συνάντηση ως υπουργός εκείνος και εγώ ως αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Παπα-Νικολάου και εντεταλμένος σύμβουλος. Κάπου πήγε να μου πει, μα αυτά είναι δουλειά του Υπουργείου, και του λέω να τη χαίρεστε τη δουλειά που κάνει το Υπουργείο, γιατί και εγώ την είδα και γι' αυτό έφτιαξα το Ινστιτούτο. Και του λέω, Παύλο, εκεί που είσαι, ήμουνα. Και εκεί που είμαι, φτάνεις. Γι' αυτό κάθε μέρα να θυμάσαι καλά το καλοχαιρέτα της πεζούς όταν καβαλικεύσεις. Για να σε χαιρετούν και αυτοί όταν θα ξεπεζεύσεις.